Επίτιμος διδάκτορ του προγράμματος διοίκησης επιχειρήσεων αναγορεύτηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης. Χαίρετε κύριε Νικολακόπουλε. Να, πού το βρήκατε. Ναι, είδες. Είναι μεγάλη τιμή να πεις. Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Ναι. Είναι μεγάλη τιμή αυτή. Πριν για, από λίγο. Γι' αυτό είναι μεταξύ άλλων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μεταξύ άλλων, πραγματικά. Γι' αυτό είναι. Πραγματικά μεταξύ άλλων. Πραγματικά μεταξύ άλλων. Είδα που το έχετε βάλει στο ρεπορτάζ του Sport FM στο site. Στα δικά μας πιο πεζά λίγο, να το πούμε έτσι. Είχαμε την ανακοίνωση μιας δεύτερης ουσιαστικά μεταγραφής του Ολυμπιακού μετά το Στάμενιτς. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Κωστίνια και τον Ντάνι Γκαρθία. Σήμερα γνωστοποιήθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Αναγνωστόπουλου, όπως σας έχω πει εδώ και καιρό, είχε κλείσει. Τώρα υπέγραψε το παιδί, κλήθηκε να υπογράψει γιατί ήταν ανήκει στην Κηφισιά μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ναι. Θα συγκροτήσει μια ωραία πιστεύω τριάδα goalkeeper με τον Τζολάκη, τον Πασχαλάκη και τον Αναγνωστόπουλο. Προφανώς τον Ολυμπιακό ήθελαν έναν πιο έμπειρο στη τριάδα από ότι είχαν τον Παπαδούδη. Ναι, και αντίστοιχα που ρωτάει ένας φίλος με ποια λογική έγινε απόκτηση τερματοφύλακα και όχι ας πούμε προώθηση του ΣΥΝ από την ΚΑΠΑ 19. Γιατί ήθελαν έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Αυτό που λες, ναι. Ναι, ακριβώς. Απαντάς ουσιαστικά στο ερώτημα. Γιατί υπήρχε και ο Παπαδούδης έτσι κι αλλιώς, ο οποίος έπαιζε βασικό στην δεύτερη ομάδα, στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής. Ναι. Και ο ΣΥΝΑ, όπως σωστά λέει ο φίλος. Φίλος. Ναι, ακροατής. Οπότε έχουμε τον Αναγνωστόπουλο και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις. Καταρχάς περιμένουμε την άφεξη του Ντάνι Γκαρθία, η οποία ακόμα και σήμερα τον περιμέναμε, να πω την αλήθεια. Φαντάζομαι αύριο θα είναι εδώ, ναι, κάτι τέτοιο, να τελειώσει και αυτό το θέμα. Αύριο... Όσα ξέρουμε, μονοετές ή δεν ξέρουμε. Δεν χάσε να έρθει, θα τα πούμε. Εντάξει, οκ. Είναι αύριο να ανακοινωθεί αποστολή της εθνικής ομάδας κάτω των 20... της Ολυμπιακής ομάδας Αργεντινής, να το πούμε έτσι, για τους Olympic Games στο Παρίσι, και όλα δείχνουν ότι ο ΕΣΕ θα είναι στη 18άδα. Ναι. Ο Σαντιάγκο ΕΣΕ. Μεγάλη τιμή, θα πω εγώ για τον ποδοσφαιριστή, απ' την άλλη για το κλαμπ. Εντάξει, από την άλλη, ξέρεις, μπορεί σου λέει να πάρει και μια υπεραξία ο παίκτης. Ναι. Από αυτή την άποψη, ναι. Απ' την άλλη, αυτό που λες ότι πάει σερί, πάει τρένο, δεν εντάξει, θα... Εντάξει, σερί που λέει ο λόγος, γιατί ναι, ένα μήνα τον έχει κάνει διακοπές. Ναι. Ένα μήνα έκανε. Σωστά. Πώς τα κάνει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εσύ πώς τα κάνει δηλαδή για να κάνει ο ΕΣΕ δύο μήνες. Λοιπόν, πώς θα γίνει κι εγώ. Και να πω ότι σιγά σιγά, επειδή πλησιάζει και η προετοιμασία, είναι σε 8 μέρες μόλις η πρώτη, Ναι, άλλη εβδομάδα, έτσι. Ναι, άρχισε ο προπονητής, σιγά σιγά, να δούμε και ποιοι ιδανικοί θα πάρουν μέρος, αν κληθούν κάποιοι. Νομίζω ότι σίγουρα θα είναι ο Μπιέλ. Ναι. Σίγουρα θα είναι ο Πεμπιέλ. Είναι και Ισπανός, μην ξεχνάμε, παίζει και αυτό το ρόλο του. Έτσι δεν είναι. Ναι. Με Ισπανό προπονητή. Σίγουρα θα συνεννοηθεί καλύτερα, να το πω έτσι. Ναι. Θεωρητικά τάξη, τουλάχιστον. Και με τους άλλους, και με Ισπανοί ήταν και οι άλλοι βέβαια, όσο καιρό ήταν, αλλά τέλος πάντων. Κάποιες φορές βέβαια το έχουμε πει, οι παίκτες είναι παιδιά ρε Κώστα, το έχουμε πει πολλές φορές, κάποιες φορές έχουν το, πρέπει να πούμε για τον Μπιέλ ότι είναι ο μοναδικός αριστεροπόδαρος από όλους τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, τους πίσω από το σεντερφόρ. Ναι. Δεν υπάρχει αριστεροπόδαρος, ούτε Ποντένσε, ούτε Μασούρας, ούτε Φορτούνης, ούτε Ζέλσον, ούτε Γιόβετιτς που υπήρχε. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει, είναι όλοι πως το λένε δεξιοπόδαροι. Και επίσης είναι και ο μοναδικός νομίζω παίκτης που θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Γιόβετιτς
σε αυτό το ρόλο που είχε πέρσι ο Γιόβετιτς, δηλαδή κάποιες φορές βασικός πίσω από το center four και κάποιες φορές αλλαγή, να μπει, να κάνει τη διαφορά, να βάλει ένα γκολ, να έχει μία assist. Ναι, σωστά. Δεν βλέπω πολλούς άλλους παίκτες που θα μπορούσαν να το κάνουν. Δηλαδή, εάν ο Μπιέλ αποφασίσει να είναι fit, να κάνει καλή προετοιμασία κλπ. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν λέω ότι είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Δεν είναι κανένα σούπερ παίκτης, αλλά εντάξει, δεν έχει είναι ποιότητα όμως. Είναι ένας καλός παίκτης που έχει τον γκολ και την assist. Το οποίο μετράει, ας πούμε, στο τον γκολ και assist. Πώς θα το κάνουμε. Οπότε θα είναι στην προετοιμασία ο Μπιέλ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα είναι. Θα είναι σίγουρα ο Μπιέλ. Τώρα θα δούμε για άλλους υποδέλυπους που λέμε. Ωραία. Μπεν Γεντέρ για επίθεση και Ζωακίμ για τα στόπερ. Ναι, για τον Ζωακίμ υπήρχε ένα ρεπορτάζ από την Βραζιλία περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού. Τον έχουμε ξανακούσει τον παίκτη και σε προηγούμενες μία-δύο μεταγραφικές περιόδους. Πολύ καλό στόπερ, 25,5. Ο Μπεν Γεντέρ είναι ένας παίκτης που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχα στην εφημερίδα, προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι το στυλ σεντερφόρ που ψάχνει ο προπονητής. Ναι, ο ψηλός παίχτης και λοιπά, στο ψηλό παιχνίδι και λοιπά, αλλά είναι ένας καταπληκτικός σκόρερ που όλοι τον ξέρουμε, ας πούμε. Πραγματικά Killer καταπληκτικός σκόρερ. Ναι. Θα δούμε. Με τα Ελληνόπουλα, Φορτούνη, Μασούρα, κάποια... Δεν έχουμε κάτι, ενδείξεις διάφορες έχουμε. Θεωρείς ότι θα υπάρξουν εξελίξεις με την επιστροφή του Μαρινάκη από την Αμερική? Σε αυτά τα θέματα ειδικά των Ελλήνων. Μπορεί και όχι. Ναι. Μπορεί και νωρίτερα ενώ κάτι να γίνει. Θα δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Δούμε. Από εκεί και πέρα είχαμε την από πλευράς Άγιαξ την ενημέρωση για το φιλικό, έτσι. Ναι, το έχω πει ότι θα παίξουμε με τον Άγιαξ. Δεν το έχω πει, 19 του μηνός. Ναι. Τώρα το είπε και επίσημα ο Άζαξ. Θα έχει το καλό, το κακό είναι ότι δεν θα έχει κόσμο. Ναι. Εννοώ για ομογενείς που πάνε και λοιπά. Και το καλό είναι ότι θα το δείξει τηλεόραση. Ναι. Οπότε εγώ θα το δω από τηλεόραση. Πρώτο Θεός. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Εντάξει. Να σε καλά, Κώστα μου. Εγώ ευχαριστώ.